σου μιλάω πάντα τρέμει η φωνή μου. Έλα μαζί μου απόψε μόνο όταν είμαι κοντά σου, χάνω τον χρόνο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σε βρίσκουμε στο μαγαζί σου, στο τατουατζίδικο, στο μοναστηράκι. Κάνουμε τατουάζ, το οποίο το κάνουμε έτσι κι αλλιώς από το 9, τρυπήματα, piercing κτλ. Η μουσική που εγώ ας πούμε υπηρετώ εντός εισαγωγικών, το hip hop, άρχισε να πέφτει. Δεν ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να με ζήσει. Εγώ έκανα μουσική επαγγελματικά. Όταν ξεκίνησα τη φάση με τα τατουάζ, άρχισε να πέφτει η μουσική και ναι, σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να σταματήσω να το κάνω. Τα παράτησα πάνω στα καλά μου, γιατί και εγώ κάπως έτσι το ήθελα. Δεν ήθελα να γίνω μαϊντανός, δηλαδή, καταλάβες. Τα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάτημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Υπήρξαν συνεργασίες οι οποίες δεν έγιναν όπως τις ήθελες, ή σε πλήγωσαν ή σου άφησαν μια πικρή γεύση? Κοίτα, όλες οι συνεργασίες γίνανε ακριβώς όπως ήθελα εγώ, γιατί είχα γράψει τα τραγούδια εγώ. Βέβαια, υπήρχαν συνεργασίες οι οποίες κυλήσαν αργότερα χωρίς να μπορώ να τις ελέγξω. Όπως τα Μεσάνυχτα, που ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία, ένα κομμάτι το οποίο είχα γράψει εγώ, είχε από την αρχή ζητηθεί από εμένα και μετά έγινε διασκευή, λαϊκή εκτέλεση χωρίς να το γνωρίζω εγώ. Αυτό μάλλον έγινε σκόπιμα γιατί εκείνη την εποχή η Μαρία που το έλεγε δεν είχε δικό της ρεπερτόριο. Και ο παραγωγός που το είχε αναλάβει σκέφτηκε να το αλλάξει χωρίς να με ρωτήσει και να το κάνει λαϊκό τελείως. Κινήθηκα νομικά, πολύ λίγο όμως, γιατί όταν κινείσαι νομικά πρέπει να κινηθείς νομικά ενάντια σε αυτούς που εκμεταλλεύονται το κομμάτι, στο Mega Channel δηλαδή και στην εταιρεία μου. Εντάξει, το μαζέψαμε όσο μπορούσαμε, είχε βγει όμως, είχε παίξει ήδη, επειδή μου είχε γίνει γνωστό. Σε αυτό το κομμάτι είχε μια δυναμική από μόνο την οποία και εγώ δεν πολύ κατάλαβα και δεν πολύ πρόλαβα να καταλάβω από πού μας ήρθε. Δεν με νοιάζει να ρισκάρω. Δεν θέλω τίποτα να πάρω πίσω. Για σένα πάλι θα γυρίσω. Είναι αυτό το κάτι που έχεις μόνο εσύ. Εσύ για μένα τέλος, εσύ και η αρχή. Ξεχωρίζεις κάποιον καλλιτέχνη? Ο Κωνσταντίνος μου αρέσει πολύ που έχει ανέβει τόσο ψηλά. Γιατί είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει μια πάρα πολύ καλή οικογένεια. Πάρα πολύ καλά αδέρφια. Γνωριζόμαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Έχουμε κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι πολλούς μήνες λόγω οικονομικής στενότητας, ας πούμε, όταν δουλεύαμε εκείνη την εποχή στα Μπουζούκια Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξεκινήσει μαζί την εποχή που μοιραζόμαστε τον ίδιο καμαρίνι για πάρα πολύ καιρό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν ένας πολύ καλός φίλος και του Παντελή Παντελίδη. Εσύ είχες γνωριστεί μαζί του? Με τον Παντελή δεν είχα γνωριστεί. Μου άρεσε πάντα η ιδέα ότι ένας γεματούλης, γιατί εγώ τα κοιτάω όλα, γιατί έχω περάσει από να είμαι πολύ χοντρός, έτσι, ένας γεματούλης που δεν είναι τόσο πολύ το sex symbol, το pop idol, ξέρεις, με δικά του τραγούδια και με δικό του τρόπο τραγούδιων, γιατί εγώ πολλά από τα τραγούδια του Παντελή, επειδή γράφω τραγούδια, έλεγα αυτό δεν τα το είχα γράψει ποτέ. Δηλαδή, μπράβο του που το έχει σκεφτεί έτσι. Δηλαδή, εγώ να γράψω ένα τραγούδι που να λέει για τα σχοινιά σου, το οποίο είναι κομματάρα, δεν θα το σκεφόταν ο εγκέφαλός μου. Και πάντα, ξέρεις, παρακολουθούσα αυτό το φαινόμενο και έλεγα ότι κοίτα να δεις, φίλε, πώς το κάνει. Τελείως διαφορετικά. Θέλω να μ' ακούσεις. Πες μου. Τι είναι αυτό που λείπει. Βρες μου. Άκουσε με λίγο. Νιώσε. Eurovision παρακολουθείς? Όχι. Από την Παπαρίζου και μετά η Eurovision δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Αν ήταν στο χέρι μου, θα πρότεινα στην Ελλάδα να μην συμμετέχεις από το διαγωνισμό πλέον. Είναι λίγο πίσω η Eurovision τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι λίγο, δηλαδή, βλέπεις κανένα κομμάτι να γίνεται επιτυχία του Eurovision πουθενά στον πλανήτη. Αν εξαιρέσουμε την Τουρκία τότε, το Everywhere That I Can, πώς λεγόταν το τραγούδι, που ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, της Παπαρίζου και τα λοιπά, μετά είναι τίποτα. Το φετινό της Demi... Δεν το άκουσα, σου ζητάω συγγνώμη και δεν θέλω να πω κάτι για την Demi. Η Demi είναι μια δροσερή παρουσία, μια νέα φρέσκια κοπέλα που προσπαθεί να κάνει κάτι, έχει καταφέρει κάποια πράγματα, δεν το έχω ακούσει. Εγώ μιλάω για αυτά που έχω παρακολουθήσει και αυτά που έχω δει, ότι δεν μου κάνουν, δεν μου αρέσουν. Δεν κρίνω τους καλλιτέχνες. Είμαστε. Και για σένα όλα τα παράτησε.